Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης για την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις και άμεσους αποδέκτες, τα άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας εντάσσεται σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση στο νομοσχέδιο που κατέθηκε από την κυβέρνηση. Η συζήτηση θα ξεκινήσει αύριο το πρωί σε κοινή συνεδρίαση τριών συναρμοδίων επιτροπών στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Το νομοσχέδιο αποτελείται από 32 άθρα, 4 από τα οποία αφορούν την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Περιλαμβάνει ακόμη αλλαγές στα οργανογράμματα των Υπουργείων και ιδίως στις Γενικές Γραμματείες της Κυβέρνησης. Όσον αφορά τη δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκτιμά ότι το ενεάμινο θα έλθει στο ύψος των 200 εκατομμυρίων 300.000 ευρώ. Αναλυτικά η δαπάνη έχει ως εξής. Από την ανάληψη δαπάνης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 22 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ. Από τη χορήγηση επιδόματος ενοικίου 40 εκατομμύρια 500 χιλιάδες ευρώ. Αλλά και την επιδότηση σύντησης 137 εκατομμύρια 700 χιλιάδες ευρώ. Σχετικά με τις δαπάνες σύστασης Γενικών Γραμματιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την υποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, το ακριβές ύψος εξαρτάται από τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπεται να εκδοθούν. Η δαπάνη αυτή αντισταθμίζεται, σύμφωνα με την έκθεση, από την κατάργηση του Εθνικού Συντονιστή Διαφθοράς και τη συγχώνευση των Γενικών Γραμματιών, της Επικοινωνίας, Προβολής και Ενημέρωσης στη Νέα Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Οι δύο νέες Γενικές Γραμματείες προβλέπουν 60 θέσεις με δαπάνη που εκτιμάται στο 1 εκατομμύριο περίπου ευρώ, αν αυτές δεν καλυφθούν από αποσπάσεις και μετατάξεις. Οι αναπληρωτές γενικοί γραμματείς που προβλέπονται από το νομοσχέδιο με το προσωπικό και τα λειτουργικά έξοδο των γραφείων φτάνουν το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, ενώ η δαπάνη για θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων και συνεργατών στα γραφεία των Υπουργών Επικρατείας ανέρχεται στο ποσό των 584.000 ευρώ ετησίως. Από την παράταση της χορήγησης του επιδόματος ενοικίου για ένα ακόμη έτος προβλέπεται ενδεχόμενη δαπάνη ποσού 54 εκατομμυρίων ευρώ. Η αύξηση κατά 5 του ανώτατου αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων που επιτρέπεται να αποσπώνται στα γραφεία αντιπροέδρων της κυβέρνησης, υπουργών και υφυπουργών, συνολικά μέχρι 10, καθώς και από τη δυνατότητα απόσπασης μέχρι 10 υπαλλήλων στα γραφεία των αναπληρωτών υπουργών, εκτιμάται στο ποσό των 930.000 ευρώ περίπου, με τα σημερινά δεδομένα, για την καταβολή αμοιβών υπεροριακής απασχόλησης στους ανωτέρους υπαλλήλους. Προβλέπεται ακόμη εφάπαξ δαπάνη ύψους 205.000 ευρώ περίπου από την προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των γραφείων των αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Το ύψος της δαπάνης για την καταβολή οδηπορικών εξόδων στο προσωπικό που υπηρετεί εθελοντικά στα γραφεία του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και Υπουργών δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί. Προβλέπεται ακόμη δαπάνη 8.050.000 ευρώ από την παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης συγκεκριμένων κατηγοριών ανέργων έως τις 29 Δευτέρου 2016. Η συγκεκριμένη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Επίσης, προβλέπεται εφάπαξ δαπάνη επί του προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από την παράταση της κάλυψης έως 29 Δευτέρου 2016 των παροχών υγείας σε ασφαλισμένους και των μελών των οικογενειών τους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕ, ΕΤΑ και ΟΓΑ, καθώς και της Εταιρείας Τροχαίου Υλικού Ελλάθος και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Η συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα ξεκινήσει την Παρασκευή και όχι αύριο, όπως εκ παραδρομής ελέγχθη. Με μαθητές της πρώτης και δεύτερης λυκείου του πρώτου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου, που επισκέφθηκαν το κοινοβούλιο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα, συναντήθηκε χθες η πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση, καθώς και ζητήματα όπως η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα και η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων. Οι 40 μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί από τη Ζάκυνθο, συζητώντας με την πρόεδρο της Βουλής, κατέθεσαν τις αγωνίες και τις ανησυχίες τους για την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση με κυρίαρχο θέμα το άγχος που δημιούργησε η Τράπεζα Θεμάτων. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επεσήμανε πως η εκπαίδευση πρέπει να προσανατολιστεί στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Στα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν επιθετικές πολιτικές απέναντι στους εκπαιδευτικούς και φτάσαμε να έχουμε και επιστρατεύσεις εκπαιδευτικών. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, αυτό που αντιστρατεύεται την ίδια την έννοια του δασκάλου, δηλαδή η πειθαρχία εκείνου που πρέπει να έχει ελεύθερο πνεύμα και φρόνημα. Η πρόεδρος της Βουλής αποκάλυψε στους μαθητές τη δική της εμπειρία από το εκπαιδευτικό σύστημα όταν η ίδια ήταν μαθήτρια λυκείου. Οι μεγαλύτεροι έχουν πολλά να μάθουν από τους μικρότερους και εσείς καλό είναι να μην μπαίνετε στα κουτάκια που επιχειρούν να σας βάλουν, αλλά να διεκδικείτε και η προσωπικότητά σας να είναι σεβαστή και τις ιδέες σας να αναπτύσσετε. Εγώ έζησα ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που ήταν το σύστημα της παπαγαλίας.
Είχα γράψει. Συνεχίζεται και έως τώρα. Ναι, τότε ήταν με ένα διαφορετικό έτσι, δέσμες, τρόπο, με τις δέσμες. Είχα γράψει ένα άρθρο τότε, λεγόταν Ζωή Δέσμια. Και έλεγε, περιέγραφε ακριβώς σε ποιο βασανιστήριο υποβάλλονταν τα τριτολικιάκια προκειμένου να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Η κυρία Κωνσταντοπούλη, υποδεχόμενη τους μαθητές, τόνισε την ανάγκη η Βουλή να είναι ανοιχτή στην κοινωνία. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Βουλή πρέπει να είναι ανοιχτή στην κοινωνία πρώτα απ' όλα και κυρίαρχα στη νέα γενιά. Mm-hmm. Κυρίαρχα σε εσάς που έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας, όλο το μέλλον να απλώνεται και που νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι έχουν πολλά να μαθαίνουν από εσάς, άσχετο αν προσπαθούν μόνο να σας διδάσκουν. Ένας από τους μαθητές από τη Ζάκυνθο, ο Σταύρος Μουδήλας, που συμμετέχει στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιουροσκούλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του σχολείου σχετικά με την ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης για την επιστροφή των γλυπτών του Παθενώνα. Εμείς λοιπόν ως σχολείο, ως πρώτο γενικό ενιαίο λύκειο Ζακύνθου, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε το αδύνατο δυνατό, έτσι στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου του οποίου ασκείτε, να επιστρέψουν και να επαναπατριστούν αυτά τα πολύ σημαντικά για την Ελλάδα και για το έθνος μας μάρμαρα εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα μας. Είναι ηθική υποχρέωσή μας η διεκδίκηση ενοποίησης του μνημείου, σημείωσε η Πρόεδρος της Βουλής. Είναι και μια ηθική, ιστορική υποχρέωσή μας να διεκδικήσουμε την πληρότητα και την αναπλήρωση του συνόλου του μνημείου. Το ιστορικό παράδειγμα της Μελίνας της Μερκούρη αποδεικνύει ακριβώς ότι τίποτε δεν είναι εκτός πεδίου διεκδίκησης, ούτε πρέπει να περιχαρακωνόμαστε πιστεύοντας ότι κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στους μαθητές, αναφέρθηκε και στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Έχουμε μιλήσει για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων. Και στις επόμενες μέρες θα κάνουμε επανασύσταση και αναβάθμιση της επιτροπής που θα διεκδικήσει να αποζημιωθεί η χώρα μας και να αποκατασταθεί η ανίποτη θηριωδία και η ανεπούλωτη αδικία που συντελέστηκε επί ναζιστικής κατοχής. Η Διευθύντρια του Λυκείου, Παναγιώτα Ακτύπη, που συνόδευσε τους μαθητές, ενημέρωσε την Πρόεδρο της Βουλής για την πρωτοβουλία του σχολείου, ώστε στο πλαίσιο του Γιουροσκούλα να επισκέπτονται την Αθήνα για να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται για τα ζητήματα της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Έχετε την ολόπλευρη συμπαράσταση της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων, απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη όρισε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εισηγήτρια για τη σύνταξη της γνωμοδότησης σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016. Με τη γνωμοδότησή της, η κυρία Σπυράκη θα υποστηρίξει την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Από τη θέση της εισηγήτριας για τη γνωμοδότηση επί του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη θα ζητήσει από την Επιτροπή της να εισηγηθεί στην επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπή Προϋπολογισμού να υποστηρίξει την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, η κυρία Σπυράκη θα ζητήσει να συμπεριληφθούν στο νέο προϋπολογισμό προτάσεις σχετικές με την τόνωση της απασχόλησης, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ευρωβουλευτής θα προτείνει αξιοποίηση των παραδοσιακών εργαλείων χρηματοδότησης, όπως το πρόγραμμα Horizon 2020 και τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά και μέσω της χρήσης νέων σχημάτων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Γνωρίζω τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι για να βρουν μια θέση εργασίας, δήλωσε η κυρία Σπυράκη, καθώς και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις παλεύουν σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες με περιορισμένη ρευστότητα και πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει με το νέο προϋπολογισμό και με όλα τα διαθέσιμα μέσα να απαντήσει στην ανάγκη για τόνωση της επιχειρηματικότητας, στην ανάγκη για δημιουργία πραγματικών θέσεων εργασίας. Στόχος μου, συνέχισε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι να καταθέσω μια ρεαλιστική πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε χώρες όπως η Ελλάδα, ούτως ώστε ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 να συμπεριλάβει πραγματικές λύσεις στα σοβαρά αυτά προβλήματα.
Αναντιστοιχία μεταξύ των εφαρμοζόμενων οικονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται από τις ανεπτυγμένες οικονομίες σε επίπεδο G20, επισημαίνει με ερώτησή του προς το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, το ECOFIN, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης. Ο κ. Παπαδημούλης ζητεί να πληροφορηθεί αν οι πολιτικές των δύο πλευρών τελούν υποσυντονισμό, ειδικά στον τομέα των οικονομικών προκλήσεων. Στο κείμενο της ερώτησής του, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, κάνει μνήμα της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20 στην Κωνσταντινούπολη, όπου, όπως σημειώνει, επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία από την ανεμική ανάκαμψη, τις κακές επιδόσεις στο μέτωπο της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της αύξησης των ανισοτήτων, χαρακτηριστικά που εμφανίζονται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Την ίδια στιγμή, συνεχίζει ο κύριος Παπαδημούλης, η ομάδα των 20 επανέλαβε τις δεσμεύσεις της περί υλοποίησης δημοσιονομικών πολιτικών που θα ενισχύουν την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με παράλληλη συμβολή τους στη διαμόρφωση βιώσιμων δημόσιων χρεών. Ο κύριος Παπαδημούλης αναφέρεται στο διάλογο που έχει ξεκινήσει η Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη υπέρ της ανάγκης στροφής των εφαρμοζόμενων οικονομικών πολιτικών από την ακραία λιτότητα σε μέτρα και μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού, της οικονομικής ύφεσης, της ανεργίας και της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Επί τη βάση αυτών των αναζητήσεων, ρωτά το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών πρώτον, με ποιο τρόπο συντονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πολιτικές της με την ομάδα των 20 ως προς την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων. Και δεύτερον, κατά πόσον τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διατεθειμένα να αποφασίζουν υπέρ της υποστήριξης δημοσιονομικών πολιτικών και μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα αποσκοπούν στην οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι η πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα παραχωρήσει σήμερα στις 6 το απόγευμα συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο εντευκτήριο της Βουλής με θέμα «Ενημέρωση για τη λειτουργία της Βουλής κατά τη νέα βουλευτική περίοδο». Η συνέντευξη τύπου θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση της Βουλής. Επίσης, θα μεταδοθεί σε επανάληψη απόψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής και στο YouTube. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κοινοβουλευτικό δελτίο ειδήσεων από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, από όλους όσους εργάστηκαν για το Δελτίο Ειδήσεων, καλή συνέχεια.